Ποια, δεν το ήξερα. Δεν έχω δει τα στατιστικά, μην σας πω ψέματα. Τι κάνετε? Ξεκινάτε δύσκολα, δύσκολος ο πίστης, υψηλός ο πίστης. Σίγουρα, το ξέρουμε αυτό. Ανοιχτή μπροστά σας. Εσείς προσωπικά ποιο θεωρείτε το πρόταγμα της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, είμαστε αισιόδοξοι και από το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και γενικά και από την αντιμετώπιση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και σε διεθνές επίπεδο. Έχει σημασία ότι έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή ένας ουσιαστικός διάλογος σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο πάνω στη βάση των θέσεων της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι και τις επόμενες μέρες αυτό θα φανεί, ότι υπάρχει δυνατότητα πραγματικής διαπραγμάτευσης σε σχέση με όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία και κοινωνία, και πάνω σε αυτό το μπούσουλα, πάνω σε αυτές τις γραμμές θα κινηθούμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό θα φανεί και από τις δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν σε ένα επίπεδο και με την τελετή παράδοση της παραλαβής και στα Υπουργεία, παρόλο που αυτό δεν συνιστά προγραμματικές δηλώσεις των Υπουργείων, και θα φανεί και την επόμενη εβδομάδα με τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Ο πρώτος σας στόχος, κύριε Σακελαρίδη, ποιος είναι? Ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης, εννοείται. Ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή το ζήτημα της πραγματικής διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά επίπεδα είναι το ζήτημα και του χρέους, αλλά και το ζήτημα και της πολιτικής, της οικονομικής, είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και από εκεί και πέρα σίγουρα είναι τα ζητήματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι τα ζητήματα αντιμετώπισης της ανεργίας, και θα είδατε ενδεχομένως και από τη δομή του Υπουργικού Συμβουλίου, σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνουμε βάρος σε αυτά τα ζητήματα με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και στα αντίστοιχα Υπουργεία. Αυτό θα κάνετε εσείς? Θα κάνουμε, αυτό να είστε σίγουροι. Θέλουμε λίγο καιρό βέβαια, μέχρι να ξεκινήσει στην ουσία και το κυβερνητικό έργο. Είναι κάτι το οποίο και το θέλουμε και θα το επιδιώξουμε, γιατί νομίζουμε ότι η πραγματική ενημέρωση, η δικιά σας, έτσι ώστε να φτάνει η ενημέρωση και στην κοινωνία, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και της δημοκρατίας, και πάνω σε αυτό θέλει να επενδύσει η κυβέρνηση. Αλλά νομίζουμε και μέσα από αυτό το briefing θα μας βοηθάτε και εσείς από τις παρεμβάσεις σας να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Η αντίδρασή σας στην περίπτωση της Ρωσίας χθες ήταν και ένα στίγμα του πώς θα αντιμετωπίζετε πλέον τα πράγματα από εδώ και πέρα. Το κάνει δηλώσεις αυτή τη